Με εξαιρετική λαμπρότητα και με καθολική συμμετοχή του λαού, εορτάστη εις ολόκληρον την χώραν η μεγάλη εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821. Ο εορτασμός της 151ης επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας ήρχισε με κατάθεση στεφάνων εις τους Ανδριάντας των Ηρώων του 1821 εκ μέρους της φοιτητιώσης και μαθητιώσης νεολαίας. Την Ανατολή της 25ης Μαρτίου εχερεύησαν τα πυροβολία του Λυκαβητού, ενώ εις των Ιερών Βράχων της Ακροπόλεως υψώνεται με τα πάσης επισημότητος η δοξασμένη ελληνική σημαία. Εις την επίσημα δοξολογία εις των Μητροπολιτικών Ναών των Αθηνών παρέστησαν ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της κυβερνήσεως, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι Έλληνες και ξένοι επίσημοι. Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος κατέθεσε στέφανον εις το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Εν συνεχεία παρακολούθησε την μεγάλη παρέλαση της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας, των τμήματων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ως και των σωμάτων ασφαλείας. Ήταν εις το σύνολό της μία μεγαλειώδης παρέλασης, η οποία έδωσε κατά τρόπον ανάγλυφων εις τα χιλιάδες λαού που την παρακολούθησαν και την εχειροκρότησαν με ενθουσιασμόν, το μέτρο της αμυντικής ισχύως της χώρας. Και επίσης το μέτρο της πίστεως, της ελληνικής νεότητος, των στρατευμένων παιδιών της Ελλάδος και του συνόλου του ελληνικού λαού εις το συντελούμενον αναγεννητικών έργων εις το παρόν και το μέλλον της χώρας. Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών επραγματοποιήθη η Δευτέρα Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως, την άνοιξη των ερωσιών της οποίας εκήρυξε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, παρισταμένων των αντιπροέδρων και μελών της κυβερνήσεως. Ομιλών προς τα μέλη του Συμβουλίου, ο κ. Πρωθυπουργός συνέστησε την καλυτέραν επιστημονική κατάρτιση της σπουδαζούσης νεολαίας και την εντατικοποίηση της επιστημονικής ερεύνης εις των ελληνικών χώρων υπό την προϋπόθεση προσδιορισμού προτεραιότητος εις το αντικείμενο της ερεύνης. Υποδείξεις του κ. Πρωθυπουργού απέβλεπον εις την διεύρυνση εντός της τεχνοκρατικής εποχής μας των ανθρωπιστικών οριζόντων και την αναστήλωση των ηθικών αξιών. Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος παρέστη εις την συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατά την οποία αναγένεται δια πρώτην φοράν συζήτησης επί ερωτήσεων αναφερομένων εις των έλεγχων πράξεων της διοικήσεως. Επιθυμία της κυβερνήσεως είναι ο έλεγχος, ετώνησε ο κ. Πρωθυπουργός, ομιλών προς τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Έλεγχος ανοιχτός, ελεύθερος και ευθύς, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού και την παροχή μεγαλύτερων υπηρεσιών προς αυτόν.
η διεξαγωγή του ελέγχου αυτού πρέπει να γίνεται χωρίς διαψηφισμούς με τους αρμοδίους κρατικούς λειτουργούς, χωρίς προσπάθεια διαγωνισμού, με σεβασμόν των ανθρωπίνων σχέσεων και με σκοπόν την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Εις το Ζάπιον Μέγαρον επραγματοποιήθη με μεγάλη επιτυχία η έκθεση «Ξενία 72», η οποία ετέλει υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Την έκθεση ενεκαινίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Αγαπητίδης, παρισταμένων και άλλων μελών της κυβερνήσεως. Εις την Ξενία 72 εξέθεσαν τα προϊόντα των περισσότερες από 55 επιχειρήσεις, εξ εκείνων οι οποίοι τροφοδοτούν τα ελληνικά ξενοδοχεία καθώς αφορά τον εξοπλισμό των. Και όπως διεπιστώθη, τα εκτεθέντα προϊόντα ήσαν εφάμιλα προς εκείνα των πλέον προηγμένων χωρών. Οι στα συγκαταστάσεις των ελληνικών ναυπηγείων εις Καραμαγκά, παρουσία μελών της κυβερνήσεως και άλλων επισήμων, καθηλκίστη το 25ο εν Ελλάδη ναυπηγούμενων φορτηγών πλοίων SD-14, εις το οποίο ερώθη το όνομα Hellenic Ideal. Το καθελκυστέν πλοίον ανήκει στην ανώνυμον εταιρεία ατμοπλοϊκών γραμμών η Ελληνική και είναι το τέταρτον εξ σειράς εξ συναφών SD-14 τύπου Liner, τον οποίον την ναυπήγηση ανέθεσε στα ελληνικά ναυπηγεία η πλοιοκτήτρια εταιρεία. Με μεγάλη επιτυχία επραγματοποιήθη στις Αλικές της Αναβίσου ο δεύτερος αγών motocross του πρωταθλήματος 1972. Ο αγών είχε πολλές συμμετοχές και ήταν θεαματικός σε τρόπο που ικανοποίησε τους φιλάθλους του είδους οι οποίοι είχαν σπεύσει να τον παρακολουθήσουν. Νικητές υπήρξαν πολλοί, δεδομένου ότι υπήρχαν ξεχωριστοί αγώνες για κάθε κατηγορία μοτοσυκλέτας. Μεταξύ Εθνικού Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη άρχισε με ένα γκολ του Παναθηναϊκού που επέτυχε ο Ελευθεράκης το πρώτο μόλις λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν ένας αγώνας συναρπαστικός με θεαματικές φάσεις, πολλά γκολ και εντυπωσιακές εναλλαγές του σκορ που κράτησε σε συνεχή αγωνία τους 40.000 θεατάς που τον παρακολούθησαν. Στο 7ο λεπτό ο Εθνικός ισοφάρισε με σουτ βολίδα του Κρητικοπούλου από τη γραμμή της περιοχής. Στο πρώτο λεπτό, ο Δημητρίου κατόρθωσε να παραβιάσει τα δίκτυα του Εθνικού και να δώσει στην ομάδα του την πρωτοπορία στο σκορ. Με την έναρξη σχεδόν του δευτέρου ημιχρόνου, στο 47ο λεπτό του αγώνος, το σκορ μετετράπη σε 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού με γκολ του Αντωνιάδη. Μέχρι το 72ο λεπτό, το σκορ έμεινε αμετάβλητο και ο Παναθηναϊκός εφαίνεται να κερδίζει τον αγώνα. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν όταν ο Κρητικόπουλος έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Οικονομοπούλου και έγραψε το 3-2. Μετά 5 λεπτά, στο 77ο λεπτό, ο Κρητικόπουλος και πάλι, που ανεδείχθη σε σκόρερ της ημέρας, περιβίασε για τρίτη φορά με κεφαλιά τα δίχτυα του Παναθηναϊκού και μετέτρεψε το σκορ σε 3-3. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνος, που υπήρξε ένας από τους συγκλονιστικότερους του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής κατηγορίας. Στο ξενοδοχείο Απέργη της Κηφισιάς, η τοπική εφορία Ελληνίων Οδηγών Αμαρουσίου διοργάνωσε τέιον, κατά τη διάρκεια του οποίου επραγματοποιήθη η επίδειξη γυναικείας μόδας με μοντέλα διαφόρων Ελλήνων μοντελίστ για την εφετινή άνοιξη και το καλοκαίρι. Η όλη εκδήλωση εσημείωσε μεγάλη επιτυχία και οι παριστάμενοι εχειροκρότησαν θερμά τις δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών γυναικείας μόδας. Στο αρχείο Μεγάλη Βρετανία, ο Γιάννης Τσεκλένης παρουσίασε την εφετινή καλοκαιρινή κολεξιόν του με εντυπωσιακά μοντέλα, χαρακτηριστικό των οποίων ήσαν τα φαντασμαγορικά χρώματα και τα εντυπωσιακά σχήματα.
Τα μοντέλα που επερίφησαν καλύπτουν ολόκληρο το θερινό 24ωρο της γυναίκας, στην οποία εξασφαλίζουν εντυπωσιακές εμφανίσεις το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ.